πρώτα 15 μέτρα. Εδώ και δύο χρόνια το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Από τον Αύγουστο 21 δεν είναι αυτό. Από τον Αύγουστο 21. Κρίθηκε ακατάλληλο. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από όμως στείλαν κάποια προκάτ αίθουσες. Και έχει τύχει και παιδιά να κάνουν μάθημα σε φαγκάκια μέσα στο σχολείο. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ασχολείται με τίποτα. Έπρεπε να κάνουμε καταλήψεις για να μας φέρουν. Δηλαδή πηδάγαν τα παιδιά τα κάγκελα πάνε στην πλανή καφετέρια στις τουαλέτες. Και έχουμε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με θύματα ένταξης. Οι καθηγητές συνεδριάζουν σε αυτό το κτίριο. Τα γραφεία τους και οι συνεδριάσεις τους γίνονται σε ένα κτίριο το οποίο έχει κρυφθεί ακατάλληλο. Εγώ πηγαίνω σε ένα σχολείο το οποίο δεν έχει τουαλέτες, δεν έχει θέρμανση, είναι έτοιμο να πέσει. Είμαστε μέσα 500 παιδιά. Και οι βιβλία μας ήρθαν μετά από 2 μήνες στο σχολείο. Στο Λύκειο. Φέτος τελείωσα στο ΕΠΑΛ. Εγώ όταν ήμουν γυμνάσιο εδώ, είχα βιβλία την πρώτη μέρα. Γιατί ήσασταν εσείς. Το 30% των καθηγητών στα γυμνάσια και στα Λύκεια είναι αντιδοτές. Ενώ μέσω ευρωπαϊκός όρος των καθηγητών είναι 5%. Τα παιδιά στα ΕΠΑΛ είχαν 20% αποχείου τις εξετάσεις. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς είμαστε 27 άτομα στο τμήμα μου και μόνο τα 11 γράψαμε. Πήγα να δώσουν. Πήγα να δώσουν. Τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε κύριε Τζίπρα, όταν ξέρουν ότι σε μια χώρα πρέπει να έχεις μέσον για να μπεις σε δουλειά, ακόμη και να βγάλεις πτυχία και μεταπτυχιακά θα είσαι σερβιτόρο. Ποιος ο λόγος, μπορεί ο άλλος να είναι σερβιτόρο και χωρίς πτυχία. Εγώ θέλω κύριε Τζίπρα να έρθει κυρία Κεραμέως σε ένα από τα δύο σχολεία και να δουλέψει για 4 ώρες. Χωρίς θέρμανση. Χωρίς τουαλέτε. Και να αφήσει το υπουργικό της γραφείο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε λύση. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα τώρα. Ωραίες είπαμε, δουλεύουμε 15 μέρες στο μήνα. Γιατί τις άλλες 15 μέρες στο μήνα. Το μαροκάματο βγαίνει από τις πολλές τις ώρες. 16 κάθε μέρα είναι. Αυτός ο κλάδος θέλει στήριξη μεγάλη από όλα τα κόμματα. Εσύ μπορεί να παλεύεις, αλλά εσύ είσαι μόνος σου και θα σε φάνει οι άλλοι από πάνω. Εσύ πρέπει να παλεύεις. Τη δεκαετία του 90, ο εφιάλτης των εμπόρων και των οικοδομησίων ήταν η επιταγή. Σήμερα είναι η ενέργεια. Έχουμε γυρίσει το 1950. Η δεξιά χρησιμοποιεί το κράτος σε όλες πάντα. Ναι. Το πελατειακό κράτος, το ρουσπιτολογικό, έχει φτάσει στα ύψη. Το 11 έκανα ένα χρόνο άνεργος και μετά δεν είχα ασφάλιση. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μου έδωσε συγκεκριμένα γιατί είναι 70% ανωπηρία. Όλα στην αυτοκαμακιαστική περίπτωση. Έχει κάνει εγχείρηση της καρδιάς. Ένας από 2 εκατομμύρια. Την έκανε. Ναι. Έκανα εγχείρηση της καρδιάς στον ΧΕΠΑ χωρίς να πληρώσω ούτε 1 ευρώ. Ενώ πριν πλήρωνα 80 ευρώ το μήνα για φάρμακα. Τα οποία πολλές φορές αυτό είπα. Δεν είχα τόσο. Συγκινούν το λίγο, αλλά... Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, όχι. Ο κόστος παραγωγής δεν αντέχεται με τίποτα. Τρέλαιο, φαρμακά, τυπάσματα. Και από πού να πιάσουμε. Προσωπική ζωή μηδέν. Αυτό μόνο πρόεδρε σε πού. Προσέξτε το λίγο. Γιατί μετά από μένα, σας είπα, δεν υπάρχει άλλη γενιά στον αγροτικό κόσμο. Όλα τα παιδιά φύγανε. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το να είσαι υποψήφιος του δάκτωρας είναι δουλειά και εργασία, σε εμάς είναι ένας συνεχώς αγώνας να ψάχνεις να βρεις. Πώς βγαίνει τα έξω. Με προγράμματα, όπως το έχουμε και αυτό. Μπλοκάκια. Με μπλοκάκια. Και στην πραγματικότητα δεν βγαίνει. Όλοι εναντίον σου. Όλοι μα όλοι όμως. Όλοι, ολιγάρχες, κανάλια, αντιπολίτευση, κυβέρνηση. Έτσι δεν έχουμε μάθει. Μάθαμε στα δύσκολα. Όταν πληρώνει υποχρεώσεις, συμφωνίες, τέτοιο δεν μένει τίποτα. Μέχρι 15 του μήνου μένουν τα λεφτά, μετά αρχίζουμε και κάθε μια ώρα. Δεν παίρνω ούτε καν τα απαραίτητα. Γενικά το κλίμα δεν είναι καλό στην αγορά. Η ακρίβεια, τα τρόφιμα, η ενέργεια, όλα αυτά ρουκανίζουν το εισόδημα που θα έρχεται στην αγορά. Η ΚΟΣ έχει από τότε που ήμασταν εμείς είχαμε φροντίσει 3 ασθενοφόρα ΕΚΑΒ. Αλλά δεν έχει προσωπικό για να τα λειτουργήσουν. Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν στο 2023 να φεύγουν συνάνθρωποι μας επειδή δεν υπάρχει η έγνοια, η μέριμνα, τα κονδύλια προκειμένου ο κάθε άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώρας μας να αισθάνεται ασφαλής. Να λοιπόν τι θα πει δίκαιη κοινωνία και να λοιπόν τι θα πει ευημερία για όλους που είναι το σύνθημά μας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Δίκαιη κοινωνία και ευημερία για όλους σημαίνει ο κάθε πολίτης να έχει τα αυτονόητα.
μείνουμε όρθιοι και θα καλέσουμε τον ελληνικό λαό να μας στηρίξει. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο θα δώσουμε τη μάχη για να ανατρέψουμε τους σχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως μία υπόσχεση δίνουμε, ότι θα είμαστε εδώ μαζί, όρθιοι, να δώσουμε τη μάχη. Να δώσουμε τη μάχη για τον αγρότη, για τον κτηνοτρόφο, για τον εργαζόμενο, για τον μισθωτό, για τον άνεργο, για τις νέες και τους νέους.